Βλέπουμε εκεί γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ νωρίς τα μπερδέματα, οι ίντρικες. Βλέπαμε χθες το χθεσινό επεισόδιο και δεν προλαβαίναμε τις καταστάσεις. Αν μπαίνεις εσύ απευθείας στο ψωμί, θέλεις να μάθεις κάτι σύντριγγες και το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εγώ να θέλω να μάθω. Κάτσε να τα πω με τα φιλαράκια μου. Είναι ο Παύλος, έχω να τον δω τόσο καιρό. Τον Κωνσταντίνο πλάκα κάνα, τους καλύτερους ήτανε. Θέλω να τον δω. Παύλο μου, πώς είσαι? Ζάκη μου, εσύ πώς είσαι εκεί μέσα με τον Ερωτόκριτο, με τον Ιατρόπουλο, με τον Τζόρτζογλου, περικυκλωμένος. Ερωτόκριτος λάστιγε, αρπάει, έφυγε. Το ξέρω, ναι. Γιατί έφυγε αυτός ο Ερωτόκριτος, μας λείπησε χθες. Τον είδαμε ξαφνικά, τα πήρε στο κρανίο. Γιατί του πάνε να μην κοιμηθεί στο κρεβάτι? Εντάξει, ο καθένας, ρε παιδί μου, όπως την έχει δει, όπως την έχει ακούσει. Ο Ερωτόκριτος έτσι την άκουσε και ήθελε να αποχωρήσει. Σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, όχι μόνο στη φάρμα, αλλά γενικότερα στα reality, οι παίκτες είναι μέσα με τη δική τους βούληση. Δεν είναι κανένας με το ζόρι. Οπότε καμία παραγωγή δεν έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει κάποιον να μείνει. Όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, μαζεύει τα μπουγαλάκια του και φεύγει. Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε έτσι και μία ένταση από όλο αυτό το σκηνικό που έγινε, που θεωρήθηκε σεξιστικό και από τους παίκτες, αλλά και από τον κόσμο, αν με ρωτάς. Δέχτηκε πολλά σχόλια ο Ερωτόκριτος για το σχόλιο που έκανε για την κουζίνα με τα κορίτσια. Δεν πήρε το feedback από τον κόσμο όμως, από τη φάρμα πήρε το feedback. Ναι, και στη φάρμα. Από τους αγωνιζόμενους εννοώ. Ναι, ναι, φυσικά. Απλά είδες ο παίκτης, ο παλιός. Την είπε την παρατήρηση. Σωστά. Και που, και που το είπε ο κόσμος, ο Ερωτόκριτος δεν το άκουσε. Δεν το άκουσε, ναι, αλλά περιθωροποιήθηκε και μέσα στη φάρμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και από τις υπόλοιπους παίκτες αυτό δεν άρεσε σε κανένα, νομίζω. Κοίταξε, δεν νομίζω να φταίει αυτό, να περιθωροποιήθηκε από την υπόλοιπη ομάδα. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν μια στιγμή στην οποία ένιωσε ότι θέλει να βγει, αποφάσισε να βγει, του είπαμε με το καλό. Και με πολύ απλό τρόπο, απλά αποχώρησε. Σημασία έχει ποιοι μείνανε μέσα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που μιλάει, ποιος είναι ο επιστάτης, του μιλούσε και του έλεγε θα πας σε άλλο κρεβάτι? Ποιος του μιλάει? Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι της παραγωγής. Αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Εκεί που πάει το μυαλό σου είναι μάλλον. Είσαι στη φωνή. Αλλά δεν είναι κάτι. Αλλά είναι άνθρωποι της παραγωγής. Όχι, δεν είναι ρόλος. Είναι άνθρωποι της παραγωγής, οι οποίοι είναι η δουλειά τους να παρακολουθούν 24 ώρες 24 τους παίκτες, να τους φροντίζουν αν χρειάζονται κάτι και δεν να τους λένε και κάποιες οδηγίες. Όμως, μετά πήγε μέσα, του έλεγε «Μ' ακούς, αδερφέ, μ' ακούς». Δεν το απαντούσε. Όχι, απαντάνε. Απαντάνε. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι, ναι. Αποχωρήσανε δύο οικειοθελώς, ο Ερωτόκριτος και η Σοφία Παυλίδου. Θα μπει ο Τάσος Ξιαρχό τώρα από ό,τι ξέρουμε. Τον είχαμε βγάλει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Έχω μάθει, περίμενε Σάκη, έχω μάθει εχθές, μου το είπε η Ευρυδίκη βασικά, να σου πω την αλήθεια, ότι μπαίνουν και δύο γνωστές. Αχ, αγάπη μου. Μπαίνουν, σου είπε ότι είναι γνωστές μου, σου είπε ότι μπαίνουν. Ποια είναι η είδηση? Εγώ ξέρω ότι είναι γνωστές σου πάντως. Είναι, γνωριζόμαστε. Από Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, γνωριζόμαστε. Από Θεσσαλονίκη. Θα μπουν τώρα και τα κορίτσια και οι δίδυμες μαζί με τον Τάσο? Όχι, θα μπει πρώτα ο Τάσος και ο Γκρέκας. Α, το μοντέλο του ο Γκρέκας. Γκρέκας, ναι. Και δεν ξέρω, δεν ήταν γνωστό αυτό, το είπα. Δεν πειράζει καλέ, όχι γνωστό, δεν είμαστε. Και θα μπουν, στη συνέχεια θα μπουν και οι δίδυμες, οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Θα μπουν και άλλοι. Ήτανε και στο Ελλάδα έχει ταλέντο τα κορίτσια. Ναι. Από εκεί είχα και στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Ναι, είναι πολύ, καταρχάς είναι πολύ καλά κορίτσια. Η παραγωγή προβλέπει να βάλουν και άλλους παίκτες στην πορεία. Το συζητάμε. Το σκεφτόμαστε. Το σκέφτεσαι κι εσύ. Φεύγουνε μόνοι τους. Όχι, άμα βιάζει. Το έκανε πρώτος παιδί Μωσάκης, τώρα δεν το κατάλαβες. Τώρα δεν γίνεται. Γιατί είμαι σ' όλα χαμόγελα, πώς θα φύγω? Hello. Σάκη μου, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Θα σε βγάζουμε τα πρωινά να πηγαίνεις από τον Κύριακο. Με τον Κύριακο δώσε μου ένα ρεπό να πηγαίνω να έρχομαι εδώ. Τώρα που είπες, Σύση μου, άκου το εξής, το έχω πει εγώ στον Κωνσταντίνο, ο Κωνσταντίνος το ξέρει. Έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία για τον Κωνσταντίνο, που το λέω και το χαίρομαι, γιατί τον θεωρώ φίλο μου. Είναι το εξής, τον βλέπω τώρα στο Έλα Χαμογέλα και σε άλλες εκπομπές που έχει κάνει. Και θυμάμαι 4 χρόνια πριν στο Survivor, που έχουμε ξεκινήσει και εγώ σαν παρουσιαστής έχω μπροστά μου 24 παίκτες και προσπαθώ να βγάλω το περιεχόμενο, να μάθω ποιος τα λέει, ποιος τα λέει. Και είναι πάντα ένας εκεί δεξιά μου, ο Κωνσταντίνος, ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, ο οποίος όποτε πήγαινα εκεί, λες και είχε καταπιεί το αμύλητο νερό. Κωνσταντίνε μου, πώς ήταν ο αγώνας?
Καλώς, πεινάω. Δεν έχει φαγητό. Τα κορίτσια δεν κάνουν δουλειές. Δεύτερη ερώτηση. Κωνσταντίνε, η εβδομάδα πέρασε δύσκολα? Ναι, πεινάμε. Εντάξει, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Μισθοφόρε, πήγαινε από εκεί, κρά και έχουν. Ήταν να μην οπότε ήταν ο ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μιλούσε, ρε παιδί μου, στο πρώτο διάστημα. Ναι. Και λέω, κοίταξε να δεις, από όλους τους παίκτες, ο ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπουμε στην τηλεόραση και είναι και πολύ καλός ο άτιμος. Γελάτε τώρα. Γιατί είναι πολύ καλός. Πέντος, έχει δίκιο. Ο ένας άνθρωπος είναι αυτός που αν με ρωτούσες τις πρώτες μέρες που τους είχα γνωρίσει, ποιος θα κάνει καρδιά στην τηλεόραση, τον Κωνσταντίνο θα τον έβαζα στο τέλος. Αλλά θα πάει τέλεια και μπράβο του. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί? Γιατί δεν είσαι τηλεοπτικός. Γιατί είσαι τελείως αυθόρμητος και απλός. Εντάξει, τσακώνουμε λίγο εδώ πέρα με τα παιδιά που δεν είμαι τηλεοπτικός, αλλά οκ, okay, περνάει λίγο κάπου το δικό μου. Τσακώνεσαι, μωρέ. Πρέπει να πας να τσακωθείς, όχι σε μία εκπομπή σου. Εύχομαι να πας και να τσακωθείς σε μία εκπομπή. Όχι.